Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας. Τα δώρα θα τα δώσω σε λίγο. Θέλω να περάσω στη σημερινή μας καλεσμένη. Τι είναι η σημερινή μας καλεσμένη τώρα? Η σημερινή μας καλεσμένη είναι μητέρα ΣΟΣ. Δηλαδή είναι μανούλα που βρίσκεται στα χωριά ΣΟΣ. Εκεί λοιπόν μεγαλώνει παιδάκια. Συγκεκριμένη που θα γνωρίσουμε σήμερα έχει 5 παιδιά στο σπίτι τους που εκείνη είναι η μαμά τους. Και θέλαμε λίγο να μάθουμε για την... για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι γυναίκες βρίσκονται κοντά στα παιδιά. Επειδή είχα βρεθεί εκεί, όπως ξέρετε, ξανά πριν από ένα μήνα, ενάμιση, είδα ότι υπάρχουν γυναίκες που είναι ήδη πάρα πολλά χρόνια και έχουν μεγαλώσει αρκετά παιδιά, διότι τα παιδιά αυτά, άλλα παιδάκια έρχονται σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή μωράκια, βρεφάκια. Άλλα παιδιά μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερα, να είναι 5, 8, 10 χρονών. Και σίγουρα βέβαια βγαίνουν από εκεί πολύ μεγάλα και έτοιμα να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Θέλαμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η καθημερινότητα αυτών των μαμάδων, των μαμάδων των χωριών ΣΟΣ, πώς είναι οι σχέσεις τους με τα παιδιά, πόσο εύκολο είναι αυτό. Και επειδή σας είχα πει και τότε, γιατί μου το είχαν πει από τα χωριά ΣΟΣ, ότι πραγματικά αν υπάρχουν γυναίκες που έχουν το χρόνο, την αγάπη στην καρδιά τους, έχουν υπάρξει μανούλες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανήλικα παιδιά στην οικογένειά τους, γιατί πρέπει να είναι ελεύθερες υποχρεώσεων, θα μπορούσαν να γίνουν μητέρες στα χωριά ΣΟΣ. Θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές οι γυναίκες που μπορούν να γίνουν μαμάδες στα ΣΟΣ πρέπει να είναι από 35 έως 50 χρονών, να μην έχουν ανήλικα παιδιά όπως σας είπα, ή ανθρώπους οι οποίοι την έχουν ανάγκη, να είναι απόφοιτες λυκείου, να έχουν διάθεση να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά 24 ώρες το 24ωρο, δηλαδή αυτό που κάνει κάθε μαμά. Τα βιογραφικά αποστέλλονται με email που θα σας το δώσουμε σε λίγο. Να δώσω το τηλέφωνο μου σε επικοινωνία στο 210-33-13-661 και εδώ να πούμε ότι η εργασία δεν είναι εθελοντική. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα 24ωρο με τις μαμάδες στα χωριά ΣΟΣ και αμέσως μετά να γνωρίσουμε τη δικιά μας μαμά. Να δούμε το βίντεο. Είναι αυτά τα παιδικά χέρια που την πνίγουν κάθε μέρα από αγάπη. Είναι η αγάπη όλων των παιδιών, των παιδικών χωριών ΣΟΣ, στο πρόσωπο της μάνας εκείνης που τα μεγαλώνει, που στέκεται στο πλευρό τους, που μοιράζεται τον πόνο και τις ανησυχίες τους, τις χαρές και τα γέλια τους, και ας μην είναι η γυναίκα που τα έφερε στον κόσμο. Έλα τώρα, το μαύρο. Εγώ θέλω το μαύρο, παρακαλώ. Η μητέρα των χωριών ΣΟΣ δεν φέρει μόνο τον τίτλο, αλλά και την ευθύνη να μεγαλώσει σωστά τα 5 παιδιά της, με τα οποία μοιράζονται την ίδια στέγη, που θα τους πει την πρώτη καλημέρα, που θα τους δώσει ένα φιλί για καληνύχτα και που θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να πάρει και να δώσει αγάπη, να αφιερώσει το χρόνο της 24 ώρες το 24ωρο. Θα πρέπει να είναι αποφασισμένες να αλλάξουν αρκετά τον τρόπο ζωής τους, με την έννοια ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν το μεγαλύτερο από αυτό το κομμάτι εδώ. Χρειάζεται όμως να είναι έτοιμες γι' αυτό, και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι να είναι έτοιμες για σύνδεση με παιδιά και για έτσι μια πολύ ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και το μεγάλωμα των παιδιών. Ο ρόλος της μητέρας ΣΟΣ είναι ουσιαστικός. Δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνον μιας βιολογικής μάνας. Διαπαιδαγωγεί, αγαπάει, χαρίζεται, παίζει, γελάει, συντροφεύει, υπομένει και επιμένει για το καλό των παιδιών της. Αφοσιώνεται. Γι' αυτό και τα κριτήρια επιλογής είναι πολύ αυστηρά. Τα πολύ βασικά που εμείς θα εξετάσουμε είναι καταρχάς να μην έχει άμεσες οικογενειακές υποχρεώσεις. Και τι εννοώ με αυτό? Να μην έχει, ας πούμε, ανήλικα παιδιά, ή να μην χρειαστεί να φροντίζει, να έχει ανθρώπους πίσω της, τον οποίο έχει την έγνοια και τη φροντίδα. Να είναι σε ένα ηλικιακό όριο από 35 έως 50 ετών, να έχει ολοκληρώσει σίγουρα το λύκειο, γιατί είναι σημαντικό να έχει ένα εκπαιδευτικό επίπεδο το οποίο μπορεί να επιτρέπει την εμπλοκή της με την μαθησιακή υποστήριξη των παιδιών, και σίγουρα να έχει διάθεση και χρόνο να αλλάξει τη ζωή της. Η
ζωή στα σπίτια των παιδικών χωριών ΣΟΣ, οι ευθύνες και οι καθημερινές υποχρεώσεις δεν διαφέρουν από οποιοδήποτε άλλο σπίτι. Σε αυτό τον καθημερινό αγώνα, η μητέρα του χωριού ΣΟΣ είναι πάντα εκεί. Θα φροντίσει να σηκωθούν τα παιδιά, να ετοιμάσει το πρωινό, να ντυθούν, να ετοιμαστούν για το σχολείο και από εκεί και πέρα είτε να συνοδεύσει τα παιδιά με το σχολικό λεωφορείο στα σχολεία ή απλώς να φροντίσει να μπουν στο λεωφορείο έτσι ώστε να πάνε στο σχολείο. Μετά έχει να φροντίσει όλα τα του νοικοκυριού, έχει να φροντίσει και τον εαυτό της. Στην επιστροφή να υποδεχθεί τα παιδιά στο σπίτι, να κάτσουν όλοι μαζί να φάνε, να δει τι έγινε, πώς πήγαν τα πράγματα στο σχολείο και στην πορεία να συνοδεύσει τα παιδιά σε άλλες δραστηριότητες. Τώρα αυτό λέγεται μπαλέτο, λέγεται κολύμβηση. Είναι τόσο απαιτητική αυτή η λειτουργία και είναι υπερλειτουργία με την έννοια ότι πέντε παιδιά έχουν το καθένα το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα, τις δικές τους ανάγκες. Οι μητέρες ΣΟΣ είναι κάτι παραπάνω από όλα όσα μπορεί να περιλαμβάνει η λέξη μάνα, γιατί ζουν καθημερινά το μεγαλείο της μητρότητας και ανοίγουν μια τεράστια αγκαλιά για να χωρέσει όλα εκείνα τα παιδιά που την έχουν πραγματική ανάγκη, που δεν τα έφεραν στον κόσμο, αλλά ανέλαβαν να τους τον δείξουν. Δεν θα σας πω αγάπη, θα σας πω ειλικρινή διάθεση να προσφέρει τον εαυτό της. Και μου μίλησαν περισσότερο. Είδατε το βίντεο, συγγνώμη, μιλάμε για τα παιδιά. Και λέω, γνώρισα μερικά που μίλησα παραπάνω μαζί τους. Γιατί αυτό έλεγα, ότι παιδιά που είναι πιο ανοιχτά ή που έχουν έτσι ένα χαρακτήρα που βγαίνει πιο μπροστά, ρε παιδί μου, σε διεκδικούν. Θέλεις να του δώσεις την προσοχή σου. Ναι. Τα θυμάσαι πιο εύκολα από παιδιά τα οποία είναι πιο ήσυχα, πιο ήπια, πιο ξέρεις, όλα πιο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τις συστάσεις. Η κυρία Γιώτα Βράχα είναι μητέρα ΣΟΣ. Είπαμε οι δυο μας τώρα που ξεκινήσαμε να μιλάμε, θα μιλάμε στον Ενικό. Εγώ ξέρετε ότι τον αγαπώ τον Ενικό γιατί αισθάνομαι πιο κοντά με τους ανθρώπους. Και χαίρομαι που και εκείνη το προτιμάει. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια τώρα για τη Γιώτα. Η Γιώτα είναι μια γυναίκα η οποία είναι παντρεμένη. Ήταν εργαζόμενη μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πού δούλευες, Γιώτα μου? Δούλευα σε μια εταιρεία για 18-19 χρόνια περίπου. Όλη τη ζωή. Ναι, ναι. Αισθάνθηκα ότι δεν είναι πλέον αυτό που ζητάω να συνεχίσω. Ήθελα κάτι διαφορετικό. Διέκοψα αυτή τη δουλειά. Έκατσα 2 χρόνια με το παιδί μου. Να πούμε ότι έχει ένα παιδί. Ναι, ναι. Το οποίο σήμερα είναι 20. 22 ετών. 22. Στο πανεπιστήμιο. Mm. Σταμάτησα λοιπόν για 2 χρόνια για να δώσω πανελλήνιες, να τη σταθώ και να νιώσει τη μητέρα πιο κοντά της, γιατί ήμουν πάντα εργαζόμενη μητέρα. Και μετά ξαναέψαξα να βρω κάτι που να με γεμίζει περισσότερο. Πού το βρήκες αυτό? Πού βρήκες λοιπόν τα χωριά σου? Σου είχε μιλήσει κάποιος ή το διάβασες τυχαία κάπου? Όχι, όχι. Το κόσμο. Διάβασα τυχαία στο ίντερνετ που ζητάγανε μητέρες ΣΟΣ. Και εκεί μου μπήκε η ιδέα ότι μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, να δουλέψω και να προσφέρω κάτι έτσι μέσα από την ψυχή μου, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Το σκέφτηκε. Σκέφτηκα. Πολύ ωραία. Το ένιωσες πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχεις έναν άντρα που σε αγαπάει και τον αγαπάς και μια κόρη η οποία σήμερα είναι 22, τότε μπορεί να ήταν 19-20 χρονών. 18. Η 18, μικρό κορίτσι λοιπόν. Για εμάς εδώ στην Ελλάδα, για το εξωτερικό είναι μεγάλη. Τα 18 πρέπει μόλις να ανοίξουν τα φτερά τους και να φύγουν. Αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε αλλιώς. Λοιπόν, όταν το συζήτησες μαζί τους, μάλλον πριν το συζητήσεις, δεν σκέφτηκες ότι. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, δηλαδή. Η μαμά είναι πάντα μαμά μες στην οικογένεια. Βασικά πρέπει να αισθάνεσαι ότι αυτή η οικογένεια έχει τον τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό. Και όταν υπάρχει αυτό το ένστικτο που έχεις και εσύ, την αγάπη για τον συνάνθρωπο ή για τα παιδιά, ξέρεις ότι άμα το συζητήσεις θα βρεις την ανταπόκριση που θες. Όταν ξεκίνησες, ήξερες ότι θα τα καταφέρεις? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι περισσότερες από εσάς που μας βλέπετε, σε όποια ηλικία και να είσαστε, έχετε παιδάκια. Είτε ένα είτε πολλά. Και τι θέλω να πω λοιπόν με αυτό. Όσο όμορφο και υπέροχο είναι να έχει κανείς ένα παιδί και να το μεγαλώνει, πολλά παιδιά, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για την ίδια τη μάνα με το δικό της το παιδί. Πόσο πιο δύσκολο λοιπόν είναι να πλησιάσει μια γυναίκα με όλη την καλή διάθεση που έχει και πραγματικά τη πολύ μεγάλη ψυχή που πρέπει να έχει κανείς για να
το κάνει αυτό, να πλησιάσει όμως ένα παιδί που δεν είναι δικό του, συγγνώμη να το διευκρινίσω, όχι ένα μωρό που δεν έχει μνήμες από κάτι άλλο, αλλά ένα μεγαλύτερο παιδί που μπορεί να του λείπει η μαμά του, γιατί η μαμά του μπορεί να μην μπορούσε για οικονομικούς λόγους να το μεγαλώσει. Όχι να το βασάνιζε ή να υπήρχαν άλλα προβλήματα, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει το παιδί που θα έρθει σε ένα ίδρυμα γενικότερα, τι έχει οδηγήσει το δρόμο του εκεί. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κακοποιημένο παιδί, μπορεί να είναι ένα βαθιά πληγωμένο παιδί, μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο χωρίστηκε τη μητέρα του ή τον πατέρα του καθαρά για οικονομικούς λόγους, γιατί δεν μπορούσαν να το μεγαλώσουν. Άρα ξεκινάει με πολλές μορφές δυσκολίας που θέλει πολύ υπομονή και πολύ κουβέντα και με ειδικούς γιατρούς, ψυχολόγους ή οτιδήποτε, που να βοηθήσουν πρωτίστως τη μαμά, τη μαμά σως, για το πώς πρέπει να το χειριστεί. Mm-hmm. Το πρώτο κομμάτι λέω, πώς προσεγγίζω ένα παιδί και πώς το κάνω να με ακούει, να με σέβεται, να μετράνε για αυτό, αυτά που του λέω, ότι τώρα πρέπει να διαβάσουμε ή τώρα πρέπει να κοιμηθούμε ή δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Θέλω να πω πολλές φορές εμείς οι μαμάδες τα ίδια τα αδέρφια μεταξύ τους προσπαθούμε να χωρίσουμε και αναγκαστικά έρχεσαι σε δύσκολη θέση γιατί το ένα το σου πει «Α, υποστηρίζεις αυτό, όχι υποστηρίζεις εκείνο». Θέλω να πω ό,τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι, πόσο πιο δύσκολο είναι να συμβεί σε μια τέτοια οικογένεια που μπορεί να αποτελείται από ένα, δύο, πέντε παιδιά που δεν είναι αδέρφια και που η μαμά τους δεν είναι η βιολογική μαμά τους. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε αυτά από σένα. Βασικά πρέπει να μπαίνεις στο σπίτι με τη διάθεση που έχεις ξεκινήσει να πας αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, να διαθέσεις τον εαυτό σου με όλη την αγάπη και όλο το ένστικτο που ξεκίνησες για να πας. Από εκεί και πέρα έρχονται όλα. Πες μου την πρώτη σου μέρα και πόσα παιδιά σου δώσαν την πρώτη μέρα. Ξεκίνησες με ένα. Κοιτάξτε, την πρώτη χρονιά... Ενικό είπαμε, κοιτάξτε. Ναι, οκ. Okay. Την πρώτη χρονιά μπαίνεις πάντοτε σαν θεία. Μπαίνεις σπίτι αμέσως για να γίνεις μητέρα. Χρειάζεται ένα διαδικαστικό πλαίσιο, το οποίο αυτό δείχνει τι μπορείς να δώσεις σαν άνθρωπος. Ταυτόχρονα εκπαιδεύεσαι, εξελίσσεσαι, μαθαίνεις πράγματα, είναι δίπλα σου πολύ έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, οπότε φτάνεις σε αυτό το σημείο να μπεις στο σπίτι, σαν μητέρα. Όταν μπαίνεις σαν θεία, μπαίνεις σε ένα σπίτι που έχει ήδη μια μητέρα. Ναι. Α. Αντικαθιστά τη μητέρα στα ρεπό της. Α, μάλιστα. Α, υπάρχει ρεπό. Υπάρχουν δύο ρεπό την εβδομάδα. Βεβαίως. Εξαρτάται. Μπορεί να είναι στις 10 μέρες, 3 μέρες. Αυτό δεν έχει να κάνει. Όχι. Είναι 8 ρεπό το μήνα, συν την άδειά σου που έχεις ένα μήνα για όλη τη χρονιά, που αυτή μπορεί να είναι και κάθε μήνα κάποιες μέρες. Τα παιδιά δεν ψάχνουν τη μαμά τους εκείνες τις μέρες. Εννοείται. Εννοείται. Κάνεις τέτοια σχέση και τέτοιο δέσιμο πλέον, παρόλο που τα παιδιά δεν είναι δικά σου, αλλά τα μεγαλώνεις, που και εσύ αποζητάς να γυρίσεις, να ξαναπάρεις όλη αυτή την αγάπη και τη φροντίδα που σου δίνουν, γιατί δεν δίνεις μόνο εσύ πλέον, σου δίνουν και αυτά. Πες μου την πρώτη σου φορά ως μαμά στο πρώτο σας σπίτι και πες μου πώς ξεκίνησες, με πόσα παιδάκια ξεκίνησες και τι ηλικία ήταν. Ξεκίνησα με 5 παιδιά. Κατευθείαν. Πώς γίνεται. Γίνεται. Κάθε σπίτι έχει από 4 με 5 παιδιά. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά βλέπουμε τώρα σε μια οικογένεια, ξαναπάω τώρα, σε βιολογική οικογένεια, έτσι. Θέλω να πω ότι και με 2 παιδιά, είπαμε, υπάρχει μια δυσκολία. Δηλαδή, ψάχνεις και τη γιαγιά να σε βοηθήσει. Ή είναι και στιγμές που λες Παναγία μου, ένα Σαββατοκύριακο λίγο, για να μην κυνηγάω και να μην τρέχω και να μην μπαίνω στη μέση διαιτητής. Πόσο μάλλον να ξεκινήσει, γιατί όλες μας ξεκινάμε από ένα παιδί. Και λέμε, επιλογή μου, θέλω και δεύτερο, θέλω και τρίτο, θέλω και τέταρτο. Σπάνια να ακούσεις και πέμπτο, είναι ελάχιστες οι γυναίκες που έχουν πραγματικά αυτό που λέμε πάρα πολλά παιδιά, 8, 9, 10. Σιγά σιγά η ζωή μας βάζει. Μαθαίνεις, προχωράς, πας για δεύτερο, πας για τρίτο. Το να ξεκινάς ένα πρωί με 5. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όχι μόνο 5, ήταν και στην ηλικία της εφηβείας. Α, εσύ ξεκίνησε από τα πολύ γρήγορα, συγγνώμη. Νομίζω αυτό είναι, αυτή είναι η πιο δύσκολη περίοδο. Είχε συνταξιοδοτηθεί η Νίγηκα. Είχε συνταξιοδοτηθεί η προηγούμενη μητέρα ΣΟΣ, οπότε έπρεπε να πάρω τα παιδιά αυτά να συνεχίσω το έργο της. Πες μου ηλικίες, δηλαδή τύπου από 13 μέχρι 18. Ήταν 3 κορίτσια, τα 2 ήταν στην ηλικία των 12, μόλις τελειώναν το δημοτικό. Το άλλο κορίτσι ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου και 2 αγόρια που τελειώναν την Τρίτη Γυμνασίου. Τι έκανες, πώς τα κατάφερες. Τι έκανα. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή.
Απλώς υπάρχει αυτή η διάθεση για αγάπη, φροντίδα, που τελικά την παίρνουν τα παιδιά, όσο δύσκολο και να είναι. Τελικά τα καταφέρνεις. Είχαν όμως μια μαμά αρκετά χρόνια μαζί τους, μάλλον από το ξεκίνημά τους. Από το ξεκίνημά τους είχαν δύο και εγώ μπήκα σαν τρίτη. Ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Τι είναι για αυτή την αλλαγή τα παιδιά τα ίδια? Γιατί δεν μπορεί, δένονται με μια γυναίκα. Δεν γίνεται να μην δένονται. Κοιτάξτε, δένονται και συνεχίζουν να υπάρχουν επισκέψεις και να συνεχίζουν τη σχέση τους σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, να βιώνει το τραύμα τους εκείνη την εποχή, που υπάρχει ένας αποχωρισμός πάλι, έτσι, το ότι κατά κάποιο τρόπο τα εγκαταλείπει, που δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, βέβαια για την ίδια τη γυναίκα, αλλά για τα παιδιά που αναβιώνουν αυτό το σκηνικό, είναι λιγάκι δύσκολο στο να επανέλθουν και να δεχτούν και σένα σαν καινούριο πρόσωπο μέσα στο σπίτι. Οπότε εκεί υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, περισσότερο δύσκολο είναι να αναλάβεις ένα σπίτι που έχει φύγει μια μητέρα σως και πρέπει να κάνεις μια σχέση με τα παιδιά και να κάνουν πάλι και αυτά, παρά να πάρεις παιδάκια που είναι έτσι σε μια μικρότερη ηλικία και είσαι το πρώτο πρόσωπο που δένεται. Πες μου λίγο, το μικρότερο σε ηλικία που έχεις αναλάβει στα δύο χρόνια που είσαι εκεί, τι ηλικία ήταν? Τέσσερα είμαι, τα τρία χρόνια από το σπίτι, ναι. Το πρώτο χρόνο δούλεψα σαν θεία. Και στο τέλος του πρώτου χρόνου ανέλαβα το σπίτι με τα πέντε παιδιά που ήταν στην εφηβεία. Στον πρώτο χρόνο πήγε το πρώτο κορίτσι που έγινε 15 χρονών, αυτονομήθηκε και πήγε στη Στεγηναίων. Τη δεύτερη χρονιά πήγε και ένα δεύτερο παιδί στη Στεγηναίων, το προετοιμάσαμε για τη στέγη. Και ένα τρίτο κορίτσι που πήγε στη βιολογική του μητέρα. Μετά από χρόνια? Ναι. Πώς, για πήγαινε με λίγο στο πώς το ίδιο το παιδί είχε προετοιμαστεί γι' αυτό, το περίμενε, το αναζητούσε, το σκεφτότανε. Κοίταξε. Γιατί γι' αυτό είχε μάθει σε έναν τρόπο ζωής άλλο. Θέλω να πω, είναι σπίτι τους εκεί, είναι το σπίτι τους. Ναι, συγκεκριμένα το παιδί αυτό, το κορίτσι, είχε έρθει αρκετά μεγάλο, λόγω ότι δεν μπορούσε η μητέρα του να το μεγαλώσει. Έτσι, για κάποιους λόγους. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μέσα στα σχέδια να γυρίσει στη μητέρα του, απλώς έκατσε αρκετό χρόνο μέχρι να μπορέσει η μητέρα του να σταθεί στα πόδια της. Κάποια στιγμή έγινε και αυτό και πήγε. Εκεί και αυτή η προετοιμασία του παιδιού, η ψυχολογική, η συναισθηματική, έχει μια μεγάλη δυσκολία. Για μίλησέ μου για τα μικρότερα παιδιά. Λοιπόν, οπότε από τον τρίτο χρόνο και μετά μείναν τα δύο μεγάλα παιδιά, το ένα κορίτσι που είναι 13 και ένα αγόρι που είναι 15, που πάει τρίτη γυμνασίου. Ήρθαν τα δύο κοριτσάκια το καλοκαίρι, η Ιωάννα και η Ελένη. Η Ιωάννα είναι 6 ετών και η Ελένη 7. Δύο αδελφές. Α, είναι αδερφούλες, βιολογικές αδερφές. Βιολογικές. Ναι, ναι, ναι. Και για πες μου. Συνυπάρχουμε λοιπόν δύο έφηβοι, δύο καινούργια παιδιά. Μικρά. Σε μια μικρή ηλικία και προσπαθούμε λοιπόν πλέον να γίνουμε πάλι μια οικογένεια. Πες μου κάτι, επειδή όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια, ακόμα και αυτό που είναι αδέρφια μεταξύ τους δεν είναι ίδια στο χαρακτήρα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πλησιάζονται πολύ εύκολα και το θέλουν πολύ αυτό. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν μια απόσταση και είναι λίγο πιο... Σε όλα τους παίρνει πιο πολύ χρόνο. Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία εκδηλώνονται ακόμα και με τη φασαρία τους, αλλά και με την τρυφερότητά τους, και υπάρχουν και παιδιά που είναι πιο κλειστά. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοίταξε να δεις. Είναι το τι διάθεση έχεις και πώς τη διαθέτεις αυτή την αγάπη, και πρέπει να είναι και πολύ δίκαιη. Δηλαδή, σε ένα παιδί που σε πλησιάζει και σου δείχνει ότι αγκάλιασέ με συνέχεια, φρόντισέ με συνέχεια, πρέπει εκεί να βάλεις ένα όριο και να πεις ότι υπάρχει και ένα άλλο παιδί που χρειάζεται την ανάγκη μου, μάλλον τη φροντίδα μου, την αγκαλιά μου, την αγάπη μου, οπότε πρέπει να διαθέσω χρόνο και σε αυτό. Οπότε εκεί πρέπει να ισορροπήσεις λίγο την κατάσταση. Σε αυτό σε βοηθάει βέβαια το επιστημονικό προσωπικό που έχουμε κοντά μας. Υπάρχουν οι παιδαγωγοί που έρχονται κάθε μέρα στο σπίτι, διαθέτουν κάποιες ώρες, βοηθάνε τη μητέρα και τα παιδιά και σε όλο αυτό το μεγάλο που έχεις να
φτιάξεις. Από τα μεγαλύτερα παιδιά που μεγάλωσες, ναι. Θέλω να μου πεις, έτσι όπως τα έβλεπες, κάναν σχέδια για το μέλλον τους. Δηλαδή σκεφτόταν ότι γίνω 18 και να κάνω αυτό, είτε οτιδήποτε. Βέβαια, βέβαια. Και βάσει αυτών των σχεδίων και αυτών των πλάνων που έχουν στο μυαλό τους και εμείς βασιζόμαστε για να το προχωρήσουμε. Δεν βάζουμε κάποια μέτρα και σταθμά εμείς για να πούμε εσύ θα γίνεις αυτό γιατί αυτό μπορείς. Προσπαθούμε αυτό που θέλουν να το εξελίξουμε, να το βάλουν κάπως, να το τοποθετήσουν στο μυαλό τους έτσι με ωραίο τρόπο και να μπουν μέσα σε αυτό και να το διεκπαιρεώσουν. Επειδή τα παιδιά ξέρουν ότι πάνε σχολείο κανονικά όπως και όλα τα παιδιά, εσείς το πρωί μαμάδες εκεί στα ΣΟΣ, πίνετε κανένα καφεδάκι, τα λέτε κάθε μια μέσα τα προβλήματα της Ελληνής, δηλαδή τι προβλήματα αντιμετωπίζετε με τα παιδιά σας εννοώ. Όχι μόνο πίνουμε καφεδάκι εκεί, πολλές φορές οργανώνουμε παρέιτσες και πάμε και εκτός παιδικού χωριού, λίγο πιο έξω και πίνουμε τον καφέ μας, περπατάμε, κάνουμε τον περιπατό μας και τα λέμε. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η σχέση. Πώς φαντάζεσαι τα επόμενα χρόνια? Έχεις κάνει ένα σχέδιο στο μυαλό σου ότι είσαι μια νέα γυναίκα. Κάποια στιγμή μπορεί να σε χρειαστεί ξανά το παιδί σου, γιατί κάποια στιγμή θα κάνει και αυτό τη δικιά του οικογένεια, θα έρθει το δικό του εγγονάκι. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ τυχεροί να μπορούμε να έχουμε και να θέλουν και οι ίδιοι οι παππούδες, γιαγιάδες να είναι κοντά μας και να μας βοηθάνε και να είναι και κοντά στα παιδιά, θα σε χρειαστεί και η δικιά σου κόρη κάποια στιγμή. Θα είμαι κοντά της. Δεν μπορώ να μην είμαι κοντά της. Νομίζω ότι όλα αυτά πάνε παρέα και πακέτο. Δηλαδή, βάζεις σχέδια σαν άνθρωπος, λες θέλω να προσφέρω αυτό που μπορώ να προσφέρω, αλλά κάποια στιγμή όταν με χρειαστεί το παιδί μου θα είμαι κοντά στο παιδί μου. Τα παιδιά τέτοια ώρα τώρα είναι η ώρα που σχολάνε. Έχουν σχολάσει ή κάπως έτσι, είναι τρεις παρά. Τώρα ποιος θα είναι σπίτι? Είναι η θεία. Εγώ είμαι σε ρεπό σήμερα. Α, είσαι σε ρεπό, έχουμε φέρει. Ναι. Είμαι σε ρεπό, δεν πειράζει. Χάρηκα πολύ που ήρθα και πραγματικά έτσι μ' αρέσει που συζητάμε μαζί για όλο αυτό έτσι το ωραίο του παιδικού χωριού. Είναι η θεία στο σπίτι και ανεβαίνει και ο παιδαγωγός. Τρώνε μαζί και μετά κάνουμε τις ομαδούλες μας, συζητάμε πώς περάσανε τη μέρα τους. Πώς νιώθεις, αν είσαι σε κατασκήνωση, νιώθεις έτσι αυτή την... ότι είμαστε μαζί με φίλους και παιδιά, ναι. Σε ένα πολύ ωραίο μέρος, γιατί είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο και στη Βάρκηζα που ήρθε είναι καταπληκτικό, ξέρω ότι ετοιμάζουν κι άλλο στην Κρήτη και μου το γράφανε και σήμερα που ζητούσα διάφορα ιδρύματα να μας προτείνει ο κόσμος για να στείλουμε τροφές. Και σκέφτομαι ότι σε ένα τέτοιο ωραίο μέρος, που είναι ένα βήμα από τη θάλασσα, σε ένα ωραίο μεγάλο σαν χτήμα μπορείς να το πεις. Με τα δέντρα του, με τα γηπεδάκια του, με τους χώρους που μαζεύονται όλα τα παιδιά μαζί, με τα σπίτια που είναι σαν γειτονιά. Σε ένα παίρνεις ένα μέρος που είναι μια γειτονιά είναι. Σπίτι εδώ, σπίτι εκεί, μανούλα από εδώ, παιδάκια από εκεί, παιδιά τρέχουν, παιδιά μπαίνουν. Πραγματικό χωριό. Πιο πάνω είδα τα πιο μεγάλα παιδιά σε άλλα σπίτια, πιο προς τα πάνω. Μεγαλύτερα παιδιά δηλαδή, δεν ξέρω τι ηλικία ήταν, αλλά μου έκαναν 15-17 έτσι. Μου φάνηκαν πιο μεγάλα παιδιά. Και λέω, εδώ πρέπει να είναι σαν μια γειτονιά, σαν μια κατασκήνωση, σαν να είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ελεύθερο και πολύ ζωντανό. Αυτό ένιωσα. Και γι' αυτό, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπα, γιατί είχα πολλά χρόνια να έρθω στη Βάρκηζα στα ΣΟΣ, ότι αυτό που μου άρεσε είναι που είδα γύρω μου παιδιά με διάθεση... Όπως έχουν όλα τα παιδιά, που φωνάζανε, γελάγανε, παίζανε, τραγουδάγανε, ανέμελοι. Δηλαδή, χωρίς κάτι να τους βαραίνει, χωρίς να αισθάνονται ότι είναι σε ένα χώρο που κάνει πιο ίδρυμα. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Εγκλωβισμένα. Ναι. Ίσως. Ναι. Όχι. Ίσως και γι' αυτό με κέρδισε και εμένα ο χώρος, έτσι. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να αφήνεις την οικογένειά σου. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και να γυρίζεις, έτσι. Για να γυρίζεις αυτό το χώρο, για να έχεις να αφοσιωθείς σε άλλους ανθρώπους και σε άλλα παιδιά, αυτό είναι που με κέρδισε και εμένα και στέκομαι ακόμα εκεί. Είναι το ωραίο περιβάλλον, το πώς φερόμαστε στα παιδιά, το πόσο ελεύθεροι νιώθουμε. Είναι πολύ βασικό. Και το πόσο ωραίες συνεργασίες έχουμε. Τα παιδιά σας φωνάζουν μαμά επειδή τους το ζητάτε ή τα αφήνετε ελεύθερα όπως θέλουν να κινηθούν? Δηλαδή, μπορεί να σε φωνάζει με το όνομά σου? Μπορεί να με πει και η κυρία Γιώτα. Αλλά όταν έρχονται, μπαίνουν στο μαμά κατευθείαν. Αλήθεια. Αλήθεια.
Εγώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ όταν πήγα εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Λέω, πώς μπορούν αυτά τα παιδιά που δεν τα έχεις μεγαλώσει και τα παίρνεις από κάποια ηλικία και μετά να έρχονται στο σπίτι και να λένε «Μαμά, ήρθα, γεια σου», ξέρω εγώ. Όταν το έζησα και ειδικά πολύ ζωντανά με τις δύο μικρές, δηλαδή το πόσο πλημμυρίζεις από αγάπη, από συγκίνηση και το πώς θέλεις να συνεχίσεις να είσαι εκεί, είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά το λέω δηλαδή και συγκινούμαι. Αυτό είναι που με κρατάει εκεί. Το πολύ ωραίο περιβάλλον και το πόσο ωραίο συνέστημα υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους και στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Θα παρότρινες άλλες γυναίκες που μπορούν να γίνουν μαμάδες στα Ελένη σώσεις. Μου, γι' αυτό ήρθα από το ρεπό μου. Ήρθα εδώ να μιλήσουμε, γιατί ξέρω ότι αυτό το μήνυμα που δίνω σαν άνθρωπος, ότι είναι πάρα πολύ ειλικρινές και πραγματικό. Χαίρομαι που είμαι εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον. Προτείνω στις κυρίες να δοκιμάσουν να έρθουν. Έχουν να πάρουν πάρα πολλά πράγματα. Πολύ συνέστημα, πολύ αγάπη κι αυτές. Δεν έχεις μόνο να δώσεις και να αδειάσεις. Πολλές φορές νιώθεις να αδειάζεις έτσι και να λες «Κουράστηκα, δίνω όλη την ημέρα». Κουράστηκα. Αλλά όταν φτάνει το τέλος της ημέρας και κοιμούνται τα παιδιά και κάνεις έναν απολογισμό και λες «Χριστέ μου, ας πούμε, τι μέρα και αυτή κουραστική», αλλά από την άλλη λες «Πόσο έχω γεμίσει από αυτά που έχω δώσει», νομίζω είναι αρκετό. Πολύ χάρηκα που σε γνώρισα και τα είπαμε σήμερα από κοντά. Θα μου φιλήσεις τα παιδάκια. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο μαζί.